κύριε Δανέζη. Αυτό είναι μεγάλο δίλημα. Θεωρείτε ότι αυτό που είπε ο κύριος Καφάτος, δηλαδή με αυτή την έκρηξη τεχνολογίας, τελικά η τεχνολογία είμαστε σε μια περίοδο που μας ενώνει και μας βοηθάει ως κοινωνίες, αφήστε τις εξουσίες, ή είναι μια περίοδος που μας αποξενώνει. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν οι σχέσεις και τα συναισθήματά μας από τη χρήση της τεχνολογίας. Σας ρωτώ γιατί είναι μια συζήτηση που την είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Είπε εφιώς ο κύριος Καφάτος η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Το λέω όμως και στους δυο σας ότι μόλις προχθές στην Νότιο Κορέα ένας προγραμματιστής ενός έξυπνου ρομπότ, το οποίο τοποθετεί παλέτες λαχανικών, του φτιάχνει το βραχίωνα και μόλις τελειώνει, το ρομπότ αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος απέναντί του είναι μια παλέτα λαχανικών, τον πετάει πάνω στην ταινία και τον συνθλίβει. Τον σκοτώνει. Αρχίζει αμέσως η συζήτηση περί τεχνολογίας. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω, αυτή την περίοδο μας ενώνει, μας απεξενώνει η τεχνολογία, γίνεται μέσω που μας εργαλειοποιεί, πού πάμε? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Θα απαντήσω αρχικά λέγοντας, για να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Βεβαίως. Στη σημερινή εποχή, οι λεγόμενοι επαΐοντες και γνώστες, οι διανοούμενοι, νομίζουν ότι έχουν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις πολύ σημαντικές. Αλλά η σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι οι ερωτήσεις ήδη που είχαμε θέσει είναι λάθος. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι δεν φοβόμαστε τεχνολογία, φοβόμαστε τη χρήση της τεχνολογίας. Και να μην φοβόμαστε να λέμε ότι τους χρήστες της τεχνολογίας φοβόμαστε. Η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται μόνη της, δεν αυτοδιαχειρίζεται ο υπολογιστής, το ρομπότ, τον εαυτό του. Ακόμη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα, ένα λογισμικό που κάποιος το έχει τοποθετήσει μέσα. Εμείς όμως, δειλοί άνθρωποι, μη σοφοί, φοβούμενοι αυτούς που βάζουν το λογισμικό, γιατί αυτοί θα μας δώσουν λεφτά, αυτοί θα μας δώσουν υλικά, αυτοί θα μας κάνουν βουλευτές, αυτοί θα μας κάνουν, ξέρω εγώ, θα μας βρουν δουλειές κτλ. Δεν τα βάζουμε με αυτούς που χρησιμοποιούν και οργανώνουν τους υπολογιστές να κάνουν κακό ή την τεχνολογία, αλλά τα βάζουμε το ίδιο το μηχάνημα. Άρα λοιπόν δεν φοβόμαστε τίποτα από την τεχνολογία, φοβόμαστε αυτούς που χρησιμοποιούν. Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτούς που χρησιμοποιούν με κακό τρόπο την τεχνολογία και εκεί πρέπει να στραφούμε. Στρεφόμαστε εναντίον των μηχανών γιατί φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την πηγή του προβλήματος που είναι οι άνθρωποι της εξουσίας που δημιουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Μην το ανοίξουμε, το έχουμε ανοίξει σε πάρα πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει και καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις. Λοιπόν, σκοτώνονται τα παιδιά κάτω με βόμβες εκπληκτικές, με αεροπλάνα, πράγματα κτλ. Ποιος τις βάζει αυτές? Οι βόμβες αυτές, τα μηχανήματα πάνε μόνα τους? Κάποιοι δεν τα στέλνουν? Μα είναι οι Ισραηλινοί που τα στέλνουν? Ή είναι όλοι εκείνοι που τροφοδοτούν, που υποστηρίζουν, που κάνουν? Είναι όλοι εκείνοι που κλαίνε δήθεν, ενώ εκείνοι βρίσκονται πίσω από όλο το πρόβλημα? Και δεν είναι οι μεν Ρώσοι, Αμερικανοί, είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι εκείνοι του δυτικού πολιτισμού, και δεν μιλάω μόνο τα δυτικά κράτη, γιατί και τα ανατολικά κράτη έχουν δυτική λογική πλέον του κέρδους. Το έχουμε συζητήσει και έχουμε μιλήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του δυτικού πολιτισμού είναι ο ορθολογισμός, που κανένας δεν ξέρει τι είναι ορθολογισμός, η φιλοσοφία του ορθολογισμού. Όλοι νομίζουμε ότι είναι ο ορθός λόγος που γνωρίζουμε, του Αριστοτέλη και όλα αυτά τα πράγματα, κουταμάρες. Ο ορθολογισμός έχει στάνταρ αξιώματα, αξίες εντελώς διαφορετικές και αντίθετες από κάθε λογική ανθρώπινη και ανθρωπιστική. Τα έχουμε συζητήσει, έχουμε διαβάσει κομμάτια από τον Πόπερ, από τον Γκουν, από όλους τους φιλοσόφους τους μεγάλους που μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Έχουμε το κουράγιο να αντισταθούμε σε αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία? Αν βρούμε το κουράγιο, θα προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα. Εάν δεν βρούμε το κουράγιο, δεν θα πάμε στον 21ο αιώνα. Αλλά εδώ θέλω να πω και κάτι επικοδομητικό για να μην τρελάνουμε και τον κόσμο από το φόβο. Όλα αυτά γίνονται για το κέρδος.
πυρηνικός πόλεμος και καταστροφές μεγάλης έκτασης δεν θα γίνουν. Γιατί αν γίνουν, τότε χάνεται το κέρδος. Κανένας δεν θα βάλει τη δική του οικογένεια στον τουρβά που λένε, να το πω και εγώ λαϊκά. Όλοι με τα κεφάλια τρίτων, σε τρίτες χώρες, κάνουν τους έξυπνους για να κερδίσουν. Άρα να μην φοβάστε, απλώς μας φοβίζουν. Και καταστρέφουν κάποιους μικρότερους λαούς, οι οποίοι δεν είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Θα κάτσει η Κίνα τώρα να καταστρέψει τη χώρα της, η Αμερική, η Ρωσία, το Ιράν, για τα πετρέλαια και τα λοιπά. Να σκοτωθούν όλοι αυτοί. Μα τι λέτε τώρα. Τότε πού πάει η λογική του ορθολογισμού του κέρδους, που όλα αποτιμώνται εις χρήμα και τα λοιπά. Μην κάνουν πάλι τι είναι ορθολογισμός. Μπορούν να ανατρέξουν σε εκπομπές, σε άρθρα και τα λοιπά, που και ο Μινάς ο Καφάτος έχει κάνει και έχει πολύ ωραία πράγματα γύρω από αυτά τα πράγματα, για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει για μας που τα λέμε. Είτε στη δουλειά μας, είτε γενικότερα στη ζωή μας. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά σήμερα δεν μπορώ να ξέρω αν αυτά που λέω κάνω καλό ή κακό. Γιατί ο κόσμος φοβάται. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Δανέζη, απόψε. Να πω κάτι τελευταίο. Ναι, θα το πείτε και έχω και ερώτημα. Ναι. Πείτε το τελευταίο εσείς πρώτα. Λέω το εξής. Ότι όλοι οι οποίοι ενημερώνουν τα γεωστρατηγικά και όλα αυτά τα πράγματα, για πολλά θέματα ξέρουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή ξέρουν τι λένε κάποιες συνθήκες, αλλά δεν το λένε. Ξέρουν γιατί συμβαίνουν τα γεγονότα. Ξέρουν γιατί συμβαίνει στη Γάζα ό,τι συμβαίνει. Ξέρουν τι θα συμβεί στα Δαρδανέλια. Καλά κάνουν και δεν τα λένε. Ίσως δεν ήρθε η ώρα να τα πούν. Γι' αυτό λέω σε όλους, και το έχουμε συζητήσει Γιώργο και μαζί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι λέμε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Δεν πρέπει να φοβήσουμε περισσότερο τον κόσμο για να μπορέσουμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις.